Μαστίσανε. Εμείς και ο Λάβανος. Και ο σκύλος εδώ. Θα με κρατάει. Κρατάει. Αγώνας δρόμου του χωρίς χάρτη. Ταχύτητα. Λοιπόν, πάμε. Έφτασαν οι φίλοι μας, εδώ είμαστε, έτοιμοι να μπούμε στη βάρκα και να κάνουμε rafting. Λοιπόν, η στολή σου, κρανάκι ρυθμιζόμενο, στο μέγεθος σου και ζωσίβιο. Και εσύ να κρατάς. Κάνουμε rafting. Έχεις ξανακάνει. Κολύμπη ξέρεις. Εντάξει, σου χωρίς καλό σύμβιο. Θα σφίξουμε. Αλέξανδρε, τι σε φέρνει στο Λάδωνα? Δημήτρη, στο Λάδωνα με φέρνει το ποτάμι. Το οποίο είναι φοβερό, έχει τρελή βλάστηση. Τώρα βασικά δεν έχει, λόγω του καιρού. Τι σε δένει με αυτό το ποτάμι? Επειδή είναι το πρώτο ποτάμι που μπήκα από πιτσιρικάς, είναι η πρώτη μου ανάμνηση από το ποτάμι αυτό. Θυμάμαι ότι το νερό ήταν πολύ έντονο, ήμουν και μικρός. Είχε πιο πολλά κύματα, ήταν δυνατή η ροή του και μου είχε μείνει από τότε. Είσαι από πάντα σου τόσο ήρεμος ή φταίει το ποτάμι? Το ποτάμι μου το έχει δημιουργήσει αυτό. Αλέξανδρε, μπορώ να σου πω ότι τα πήγες πάρα πολύ καλά. Πάμε να δούμε πώς θα τα πας τώρα εσύ. Έγινε, έλα, πήγα. Έτοιμοι. Έλα, Αλέξανδρε. Το κουπάκι μας, πάνω λαβή, κάτω λαβή. Το κρατάμε όλοι έτσι. Τα παραγγέλματα είναι λίγα. Μπροστά κουπί. Τραβάμε νερό, από μπροστά, πίσω. Η κίνηση είναι αυτή. Πίσω κουπί. Σπρώχνουμε το νερό από πίσω προς τα μπροστά. Και στα κλαδιά, η θέση του κουπιού μας και του σώματού μας είναι αυτή. Πάμε να τα κάνουμε τώρα μπροστά κουπί. Ωραία. Receipts. I'm a witch, fill me up for my switch. I'm a bitch. I'm a devil in disguise. Then I'm hypnotized. They don't even know me. Μια όμορφη βαρκάδα στο Λάδωνα, έτσι. Ναι, είναι πολύ ωραία η δομή στο Λάδωνα. Ειδικά ήταν όλα πράσινα. Τώρα λόγω της βροχής είναι έτσι τα νερά, ε. Ναι, έχει λασπώσει λίγο το νερό. Ποια είναι η καλύτερη εποχή για rafting? Από αρχές του χρόνου μέχρι τέλος Απριλίου, μετά πέφτει η στάθμη νερού. Είναι μια εύκολη διαδρομή, δηλαδή για έναν αρχάριο που ξεκινά μπορεί να έρθει να κάνει. Ναι, για όλο τον κόσμο. Είναι, και για παιδάκι. Είναι ευχάριστη βόλτα. Πολύ ευχάριστη. Και σε ρίβι. Τι χαρακτηριστικά έχεις πάρει από αυτό το ποτάμι? Τη ροή του. Το τρεχόμενο νερό, δηλαδή όπως ακούς το ποτάμι να τρέχει, ένα κύμα να σκάει, είναι το πρώτο πράγμα που ακούσαμε όλοι στον κόσμο. Δηλαδή ακούσαμε να βγαίνουμε μέσα από την κοιλιά της μάνας μας. Χωρίς να το ξέρουν, αρέσει σε όλο τον κόσμο γι' αυτό το λόγο. Το υγρό στοιχείο. Ναι, γιατί είναι ζωή.